Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, 7 η ώρα, μέρος τρίτο και δεν είμαστε μόνοι μας. Παρέδο στο στούντιο έχει μεγαλώσει για τα καλά μέρη. Πολύ έχει μεγαλώσει. Γέμισε το στούντιο κόσμο. Κόσμο και νιάτα, μπορώ να σου πω. Γιατί δεν είμαστε εμείς νιάτα. Καλά, εμείς νιάτα είμαστε, αλλά τώρα ήρθαν τα περισσότερο νιάτα. Απόφοιτη είναι. Απόφοιτη. Δεν είναι φοιτητή. Γι' αυτό ρώτησα προηγουμένως. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το 5ο TEDx University of Crete στις 20 Απριλίου και να κάνουμε τώρα τις πατροπαράδοτες συστάσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γεώργιος Καλαϊτζηδάκης. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ομάδα επικοινωνίας TEDx University of Crete. Μαζί μας είναι ο κύριος Θωμάς Λαμπράκης. Ομάδα ομιλητών TEDx University of Crete. Και ο κύριος Ζαχαρίας Φάσομιτάκης. Ομάδα χορηγών TEDx University of Crete. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία φάση αυτά τα TEDx. Μένα μου αρέσουν γενικά. Γιατί είναι πολύ, πολύ γόνιμα. Πώς να σου το πω, μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Πόσο είναι, ούτε 20 λεπτό, έτσι δεν είναι. Είναι το πολύ 18 λεπτά, σύμφωνα με τους κανόνες του TED. Ακούμε πράγματα πολύ σημαντικά. Είτε νέα γνώση, είτε γνώση που σου δίνει μια όθηση για να αλλάξεις πράγματα. Σε εμπνέει, σε κάνει διαφορετικό. Είναι αυτός ο σκοπός των TEDx. Είναι όντως αυτός ο σκοπός των TEDx και έχουν επίτηδες και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και θεμάτων και ομιλητών. Και βασικά αυτό που θέλουν είναι να προωθούν ιδέες οι οποίες αξίζει να διαδοθούν και να ακουστούν από τον κόσμο και να τον βάλουν σε σκέψεις και να τον βάλουν να συζητάει και να δημιουργεί κάποιο είδους σκέψη πάνω σε πολύ σημαντικά προβλήματα και θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Το TED είναι μια. Είναι σε όλο τον πλανήτη, σωστά. Φυσικά, ναι. Και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης πώς ήρθε. Ξεκίνησε από μια ομάδα φοιτητών οι οποίοι πιστέψαν ότι είναι πολύ καλό να διαδοθούν ιδέες. Και από εκεί άρχισε από μια μικρή ομάδα και χρόνο με τον χρόνο προσπαθούμε να το μεγαλώσουμε και να φέρουμε περισσότερο κόσμο του Ηρακλείου σε επαφή με το event. Τώρα, ναι, ρώτα. Κάτσε, να ξεκινήσουμε και από τα βασικά. Να πούμε πότε γίνεται, πού γίνεται, έτσι. Να μας πούν τα παιδιά. Λοιπόν. Ωραία, είναι φέτος στις 20 Απριλίου, Σάββατο μέρα. Θα είναι στην Πανεπιστημίου Πολιτών, στο Ηράκλειο, στο Τμήμα Μαθηματικών, στο Αμφιθέατρο Πετρίδης. Τέλεια. Θα είναι από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Και φέτος τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή ξέρουμε ότι πάντα έχει πολλές ομιλίες, έχει πολλά workshops, έχει και performance, σωστά. Φέτος τι θα περιλαμβάνει. Προφανώς οι ομιλίες είναι το στάνταρ κάθε χρόνο, επομένως θα περιμένουν να ακούσουν πολλές ομιλίες σχετικά με το φετινό μας θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά performances, τα οποία μπορεί να είναι μουσικά, μπορεί να έχουν σχέση με χορό, με τραγούδι. Και υπάρχουν και workshops, τα οποία είναι εργαστήρια που ουσιαστικά έχουν στόχο να βάλουν τον κόσμο που θα έχει έρθει να μας δει, να συμμετέχει και αυτός λίγο πιο ενεργά σε κάποια πράγματα, με τη βοήθεια πάντα κάποιων ειδικών και κάποιων που είναι γνώστες αυτών των οποίων μας μαθαίνουν. Λοιπόν, το θέμα φέτος είναι μοένια. Για πείτε μας λίγο, γιατί μας κέντρισε. Λατινικό τώρα μας ακούγεται εμάς. Είναι μια λατινική λέξη, η οποία σημαίνει τύχη, το τείχος, τα τύχη. Ναι. Α, τα τύχη, όχι η τύχη, τα ε. Όχι η τύχη, με εψιλον γιώτα ήττα. Οι οχυρώσεις δηλαδή. Οι οχυρώσεις και πιο μεταφορικά, συνήθως η πρώτη σκέψη που έχει κάποιος σχετικά με τα τύχη είναι με την έννοια των εμποδίων. Και τα τύχη που υπάρχουν συνήθως μεταξύ κάποιων ατόμων, μεταξύ της επικοινωνίας κάποιων. Τα τύχη που βάζει κάποιος και τα εμπόδια που βάζει κάποιος στον εαυτό του για να πετύχει τους στόχους του. Γι' αυτό σας λέω ότι μου αρέσουν τα TEDx. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή το TEDx έχει τόσο μεγάλη ποικιλία, πιστεύουμε ότι και φέτος έχουμε πιάσει αυτό το θέμα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και δεν ξέρω αν θέλει ο Θωμάς να συζητήσει λιγάκι τι ομιλίες θα ακούσουμε φέτος και πώς σχετίζονται με το θέμα μας. Ωραία. Εμείς φέτος, όπως κάθε χρονιά, προσπαθήσαμε να πιάσουμε τα τύχη από ένα ευρύ φάσμα. Δεν σταθήκαμε μόνο στα εμπόδια. Τα τύχη μπορεί να είναι και προστασία. Και θα υπάρχουν πολλών ειδών και διαφορετικοί ομιλητές. Θα είναι 10 ομιλητές, 10 διαφορετικές ομιλίες. Τελείως διαφορετικά θέματα το ένα από το άλλο. Φανταστείτε, θα έχουμε ομιλητή, ο οποίος θα είναι δύο ομιλητές, οι οποίοι θα είναι από το Ρέθυμνο, από τη Μαργαρίτη Ρεθύμνου, από ένα σύλλογο, το Ρόδακα, οι οποίοι προωθούν την παράδοση του χωριού και τις ιστορίες και τις τέχνες του χωριού. Και θα έχουμε μέχρι και το πώς το AI γκρεμίζει τύχη, θα είμαστε ένα ευρύ φάσμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πτυχή για τα τύχη. Θα υπάρχουν ομιλητές όπως θα είναι ο κύριος Ακίνητος Γκίγκας, ο οποίος είναι ηθοποιός στις μεταγλωτήσεις. Είναι η γνωστή φωνή με την οποία έχουμε μεγαλώσει όλοι, έτσι. Ακριβώς. Σε όλες τις μεταγλωτήσεις. Ήταν ο Γουίν, ο Τάζ. Ναι.
Απίστευτο. Θα έχουμε ομιλίες όπως είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Κίντζου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός τώρα τελευταία. Έχει την εκπομπή, μια εκπομπή στο TikTok και στο YouTube, νομίζω. Και... Είναι coach, coach. Ναι, είναι life coach και θα συζητήσει για τους νέους και την επιχειρηματικότητα, για τον τομέα της εργασίας γενικότερα. Και άλλες πολλές ομιλίες θα έχουμε. Τέλειο. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτό, κάτι χρηστικό. Ποιος μπορεί να τις παρακολουθήσει, σε ποιους απευθύνεται? Το TEDx απευθύνεται σε πολύ κόσμο, δεν είναι για μια συγκεκριμένη ηλικία. Είναι από πολύ μικρούς μέχρι πολύ μεγαλύτερους. Και είναι όλα τα TEDx όπως και το δικό μας. Γι' αυτό και οι ομιλίες είναι διαφορετικές, να προσκύσουν και διαφορετικό κόσμο. Ο κάθε ομιλητής έχει και άλλο κοινό, ας πούμε. Βεβαίως. Και πώς μπορεί να συμμετάσχει τώρα κάποιος, δηλαδή πρακτικά το διαδικαστικό κομμάτι? Το TEDx θα γίνει το Σάββατο 20 Απριλίου, θα γίνει στο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα Νίκος Πετρίδης, είναι στο μαθηματικό εκεί πάνω. Και μπορεί να έρθει κλείνοντας ένα εισιτήριο online, είναι η πλατφόρμα στη Ticket Plus υπάρχουν. Τώρα να σου πω, επειδή έχουμε ήδη αρμαζόνται πολλοί κόσμος, πιστεύω καλύτερο θα ήταν να βρούνε όσοι επιθυμούν να έρθουν μέσα του Ticket Plus, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν εκείνη τη μέρα και να βρούνε εισιτήρια. Οπότε ας μεριμνήσουν από το... Έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Να το κάνουν γρήγορα όσοι ενδιαφέρονται όντως, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν. Γιατί παρέχουμε και φαγητό και... Ναι, φυσικά. Σε όλους όσους έρχονται, τους παρέχουμε φαγητό, τους παρέχουμε καφέ, τους παρέχουμε τα gift bags. Gift bags, τα οποία πρέπει να υπολογίζουμε και εμείς έχει βιάσει συγκεκριμένος αριθμός, δυστυχώς. Βεβαίως. Οπότε όποιος θέλει να έρθει, καλό θα είναι να μεριμνήσει, να κλείσει από πιο νωρίς το εισιτήριό του. Εσείς τώρα πώς μπήκατε σε αυτό το τρυπάκι με τα TEDx? Είπες προηγουμένως μια μερίδα φοιτητών κάποια στιγμή. Εσείς πώς? Και εμάς ήταν πέρυσι ένας φίλος μας στο TEDx, το οποίο το είχε βρει μέσω από το πανεπιστήμιο. Του είχαν στείλει ότι ψάχνουν άτομα για την ομάδα. Μπήκε αυτός, μας είπε ότι είναι ωραία, μπήκαμε κι εμείς και έτσι τώρα συνεχίζεται. Δηλαδή ουσιαστικά ακούγεται από στόμα σε στόμα. Και από εθελοντή σε εθελοντή. Από εθελοντή σε εθελοντή, ναι, κάπως έτσι. Αν είναι κάτι πολύ ωραίο, αξίζει να το δει ο κόσμος και να συμμετέχει. Δηλώσαν και πολλά παιδιά εθελοντές τελευταία στιγμή, μόνο και μόνο για να έρθουν να βοηθήσουν στο event. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να συμμετέχει, θέλει να δει τι είναι το TED για να μάθει τι είναι το TED. Βέβαια. Μα έχει και τόσο πολύ κόσμο κοντά, που θα δει από κοντά και θα ακούσει κυρίως. Δίνουν πολύ μεγάλη έμπνευση. Ναι. Κάποιες ομιλίες είναι πραγματική έμπνευση. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω κολλήσει με το Μοένια και τη μεταφορική τέτοια. Είπαμε για τύχη, για τις οχυρώσεις, αλλά εσείς το πάτε μεταφορικά προφανώς. Μήπως να ορθώσουμε και τείχος και τύχη και στην παραπληροφόρηση, να μάθουμε να διαχωρίζουμε και την πραγματική γνώση από την παραπληροφόρηση? Θα έχουμε ομιλία που θα μιλάει γι' αυτό. Είναι ομιλητής πρώην hacker και ο κύριος Κασίμης. Είναι πρώην hacker, ο πιο γνωστός στην Ελλάδα και πλέον είναι cyber security expert και θα μιλήσει και για τα deepfake και για την παραπληροφόρηση. Ότι πρέπει να ορθώνουμε τύχη σε κάποιες περιπτώσεις. Διαδικτυακά τύχη, ίσως. Βέβαια. Και άκρως επίκαιρο, έτσι. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ομιλία και πιστεύω πρέπει να την παρακολουθήσουν σήμερα. Γιατί γίνεται όλο και ένα όλο μεγαλύτερο ζήτημα, το ζήτημα του deepfake. Γιατί βλέπετε ότι βγάζουν βίντεο με φωνές ανθρώπων χωρίς να έχουν πάρει καν την έγκρισή τους. Δηλαδή δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Και στα σχολεία εδώ μέρη δεν τα βλέπαμε, δεν τα λέγαμε. Βέβαια, πότε ήταν? Λίγο πριν από την 25η Μαρτίου. Αυτό θα το λέω για πάντα, μου φαίνεται. Σου έχει μείνει αυτό. Μου έχει μείνει αυτό το περιστατικό λίγο πριν από την 25η Μαρτίου. Δεν ήταν που ένας μαθητής που ήθελε τη σημαία παραποίησε τη φωνή, έβαλε σε ένα πορνογραφικό υλικό βίντεο τη σημαιοφόρο για να τη διαβάλει στο διευθυντή και να τη πάρει τη σημαία. Τραγικά πράγματα. Τώρα, ναι. Ήθελα να πω πάνω στο θέμα των τυχών που είπαμε. Δεν το αναφέραμε προηγουμένως, γιατί περιλαμβάνεται και κάτι άλλο στο εισιτήριο. Φέτος, και είναι κάτι που δεν είχαμε πέρυσι, μεταξύ των διάφορων session με τις ομιλίες, θα έχουν τη δυνατότητα ο κόσμος να κάνει και κάποια Q&A. Με τους ομιλητές που θα έχουμε. Επομένως, θα έχουν τη δυνατότητα. Τι είναι το Q&A? Εδώ, γιατί εδώ εμείς είμαστε στη Κρήτη, δεν είμαστε στο Λονδίνο. Θα υπάρχει δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις στους διάφορους ομιλητές και να υπάρχει κάποιος διάλογος μεταξύ αυτών και του κοινού, ώστε να είναι λίγο περισσότερο διαδραστικό και να είναι πιο εύκολο να υπάρχουν όντως αλληλεπιδράσεις μεταξύ και του κοινού και αυτών που θα έχουν τις ιδέες και θα τις μεταδίδουν εκεί πέρα. Πάρα πολύ όμορφο. Κοίταξε το φετινό θέμα τώρα.
σου δίνει δυνατότητα να παίξει με πάρα πολλά. Mm. Δηλαδή η μεταφορική του χρήση, ας πούμε, της έννοιας των τυχών είναι πολύπλευρη, είναι τεράστια. Όταν συζητούσαμε με τους ομιλητές, είχαμε και εμείς στο μυαλό μας ότι ή καταρρύπτουν τύχη, είτε ότι ορθώνουν τύχη, όπως αυτό που είπε προηγουμένως. Είχαμε έναν ομιλητή που είπε ότι εγώ δεν ούτε τα έριξα τα τύχη, ούτε τα υψώνω, τα σκαρφαλώνω σιγά σιγά. Α, πολύ όμορφο. Ποιος είναι αυτός, να ξέρω. Είναι ο κύριος Ροζ Ντέιλι, μουσικός. Μα πες το έτσι, χρυσό μου. Ροζ Ντέιλι, αλίμονο. Τα σκαρφαλώνει ένα-ένα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τη μουσική, την έκανε mainstream αυτού του είδους τη μουσική, του κόσμου τη μουσική και μάλιστα κάνοντας ένα φεστιβάλ σε ένα χωριό που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο προσκήνιο, έτσι δεν είναι? Ήταν άγνωστο και τώρα το γνωρίζει όλος ο κόσμος και φταίει ένας άνθρωπος και, που δεν είναι από εδώ και ήρθε εδώ και βοηθάει την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει πέραν από το TEDx, τώρα δεν σας πειράζει να πούμε δύο κουβέντες έξω από αυτό. Ό,τι θέλετε. Μ' άρεσε γιατί είστε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εντάξει, είστε κριτικοί και οι τρεις. Okay. Αλλά και παραμένετε και βοηθάτε και σπουδάζετε στα μεταπτυχιακά σας εκεί ή δουλεύετε στο Πανεπιστήμιο. Επιλογή. Ακριβώς. Έχετε, και οι τρεις έχετε σπουδάσει πράγματα που στο εξωτερικό γίνονται ανάρπαστα. Πώς και δεν αποφασίσετε να φύγετε? Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθάς τον τόπο σου, γιατί καλός ή κακός, εδώ πέρα μεγάλος, έχεις πάρει κάποιες αξίες, κάποια ήθη, κάποια έθιμα έχεις αποκομίσει, τα οποία είναι καλό να τα στηρίζεις. Και είναι καλό, δηλαδή, εφόσον μεγάλωσες σε έναν τόπο, να παραμένεις αυτό για να μπορείς να αναπτύξεις αυτό το μέρος και να το πας ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό πιστεύω, δηλαδή, είναι καλό να... άμα μπορούν, γιατί εντάξει, είναι και λόγω ότι μπορεί κάποιοι να βρίσκουν κάποια καλύτερα πράγματα έξω. Άμα μπορείς να μένεις στο μέρος σου για να το βοηθάς να αναπτύσσεται. Έτσι. Τώρα, επειδή εμάς μας αρέσει να είμαστε και διάκριτοι και θέλω να μαθαίνουμε προσωπικά για τους καλεσμένους μας, πάμε τώρα με τη σειρά να δούμε τι έχει σπουδάσει ο καθένας, με τι ασχολείται, τι του αρέσει. Ξεκινάμε σε ένα Γιώργο. Εγώ είμαι στο φυσικό του Ηρακλείου εδώ πέρα, μεταπτυχιακός φοιτητής. Τέλεια. Και θες να ασχοληθείς με τη φυσική? Θέλω να ασχοληθώ με τη φυσική και την αστροφυσική συγκεκριμένα. Αχ! Μπορεί να έρθει ο μιλητή κάποια στιγμή σε κάποιο TEDx. Σωστά! Σίγουρο. Το ίδιο στο αστεροσκοπείο στο Σκίνακα που θα έχει ανακαλύψει μια κάτι. Δεν ξέρω. Κάτι. Τι σε τραβάει σε αυτό τώρα, είναι η μαγεία, ας πούμε, τη αστροφυσική, του σύμπαντο, τι σε τραβάει? Νομίζω είναι ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Σίγουρα έχω ανέβει στο Σκίνακα και. Νομίζω εκεί καταλαβαίνει πραγματικά κάποιος πόσο μαγικό είναι να κάνεις μια τέτοια επιστήμη. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω εγώ. Πρέπει να πας στις μέρες κοινού. Εγώ που δεν έχω πάει στο Σκίνακα, ορίστε. Θα λέω. Σας περιμένουμε. Τέλεια. Κάθε χρόνο. Επόμενος, Θωμάς. Εγώ έχω τελειώσει εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο χημικό. Τώρα εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή στο Εργοστήριο Τοξικολογίας. Και κάνω και μεταπτυχιακό παράλληλα. Α, τοξικολογίας. Μάλιστα. Ας το κρατήσουμε κι εμείς για δημοσιογραφικούς λόγους. Λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε. Τη διάθεσή σας. Κοιτάξτε, έχουμε και θράσος, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Τοξικολογίας, ε. Μπαου. Και το μεταπτυχιακό σε τι είναι? Είναι πάνω στη χημική και βιομορική ανάλυση. Σαν αναλύσεις, αυτό που κάνω στη δουλειά μου. Τ' αρέσει? Ναι, το ξεκίνησα για να πάω να γίνω καθηγητής χημίας. Εν τέλει, με κέρδισε στο εργαστήριο. Οπότε το πάω μπροστά εκεί τώρα, προς το παρόν. Καθηγητής χημίας. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε προχτές. Ότι σπουδάζεις κάτι κλασικό, φυσική χημεία κτλ. Αλλά αυτό μπορεί να σε πάει κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεις οπωσδήποτε καθηγητής χημίας, καθηγητής φυσικός, καθηγητής μαθηματικός. Έτσι δεν είναι? Και εσύ? Εγώ έχω τελειώσει το φιλοσοφικό στο Ρέθυμνο. Ναι. Τώρα κάνω ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά πάνω και εργάζομαι εδώ στην εταιρεία Κοπιδάκης. Άρα εσύ ξεκίνησες από θεωρητικά, μετά το γύρισες στα οικονομικά. Ναι, μετά το γύρισα. Και έτσι που σε βλέπω, μάλλον θα ξανακάνεις καμιά στροφή, ε! δεν ξέρουμε. Ακόμα είναι όπως τα φέρνει. Μπράβο, πάντως έχετε πιάσει τρεις διαφορετικούς τομείς. Εντάξει, εσείς πιο κοντά, τομείς σας. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα... από την αρχή. 20 του μήνα, σωστά, το ερχόμενο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Πρέπει να μπούμε σε ποια διεύθυνση για να κλείσουμε εισιτήριο όσοι προλαβαίνουμε? Είναι στο Ticket Plus. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας βρει και στο Instagram και στο Facebook, στο TEDx University of Crete. Υπάρχει και ένα TikTok για όποιον ενδιαφέρεται, για τους πιο νέους ίσως. Καλά το λες, γιατί είναι. Ναι, βεβαίως. Ανεβάζουμε άλλο υλικό εκεί, λίγο πιο
κάνουμε πιο πολύ πλάκα στο TikTok. Είναι πιο κωμικό η λεκτά. Α, εμείς το TikTok σας είδαμε. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.